Η οικονομία, κύριε Καμπουράκη, πριν από περίπου 15-17 μέρες, ο χώρος και ο κόσμος των αγροτών είχε απευθύνει ένα αίτημα για διάλογο με τον Πρωθυπουργό σε ανώτατο επίπεδο, ώστε να συζητηθούν αυτά. Από την πρώτη στιγμή, και αυτονόητα κατά τη γνώμη μου, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας απάντησε ναι, να κάνουμε διάλογο, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, να δούμε τι βελτιωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν μέσα σε αυτό το όντως στενό και δύσκολο πλαίσιο, αλλά και να κουβεντιάσουμε και ζητήματα του αγροτικού κόσμου, τα οποία υπερβαίνουν τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, έχουν να κάνουν με την παραγωγική ανασυγκρότηση, με την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων, με τη δυνατότητα των αγροτικών προϊόντων να κατακτήσουν νέες αγορές μέσα από μια διαφορετική εμπορική διπλωματία. Αυτό μέχρι σήμερα, 17 μέρες μετά, δεν έχει καταστεί δυνατόν. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει να επιληθούν τα προβλήματα. Διότι εάν δούμε συνολικά το αγροτικό ζήτημα, ένα σοβαρό σκέλος του προφανώς, όπου και εκεί εκτιμώ ότι μπορούν να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού. Και είδατε ότι με όλους τους κλάδους με τους οποίους συζητήσαμε, ακούσαμε πράγματα και κάναμε μικρότερες ή μεγαλύτερες βελτιώσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δεν ακυρώνουν την κεντρική λογική της μεταρρύθμισης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να καλεί ο Πρωθυπουργός σε διάλογο, να απαντάει θετικά, μάλλον, γιατί δεν κάλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι αγρότες κάλεσαν και ο Πρωθυπουργός απάντησε θετικά και μείναμε εκεί. Προφανώς θα υπάρχουν δυνατότητες. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η χώρα για να βγει από το τέλμα είναι ένα ήπιο πολιτικό κλίμα, διάλογος και ταχύτητα και αποφασιστικότητα από την κυβέρνηση για να υπερβούμε τις δυσκολίες. Κύριε Καραγκή.